Είμαστε μέσα σε ένα ξεχωριστό, πειραματικό εργοστάσιο μεταλλουργίας. Αυτό το κτίριο χρησιμοποιείται τώρα για τη μελέτη της ανακύκλωσης της κόκκινης λάσπης, που είναι το κατάλοιπο της πρωτογενούς παραγωγής αλουμινίου. Και για να βρουν πιο αποδοτικούς και βιώσιμους τρόπους για την ανακύκλωση αυτών των κατάλοιπων, οι ερευνητές θέλουν αυτός ο κλίμανος να φτάσει τους 1400 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτή τη μονάδα ερεύνα, τα απόβλητα από την πρωτογενή παραγωγή αλουμινίου αναμειγνύονται με άνθρακα και μετά λιώνουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας απρόσμενος θησαυρός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη χαλιβουργία. Φυσικά και ενδιαφερόμαστε για την αξία των μετάλλων στην κόκκινη λάσπη. Καταρχάς υπάρχει μια μικρή ποσότητα αλουμινίου, σιδήρου, σκάνδιου που είναι μέταλλο υψηλής τεχνολογίας, ίσως και τιτάνιο, αλλά και άλλα μέταλλα που είναι σπάνια ορυκτά. Κάθε χρόνο 150 περίπου εκατομμύρια τόνοι κόκκινης λάσπης παράγονται σε όλο τον κόσμο. Λιγότερο από το 2% από αυτή την ποσότητα χρησιμοποιείται ξανά. Η θερμική μέθοδος βοηθά να μετατρέψουμε την κόκκινη λάσπη σε ένα δείγμα με υψηλή περιεκτικότητα σιδήρου. Μετά όμως υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Για να αφαιρέσουμε το σίδηρο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ώστε να λιώσουν τα μέταλλα. Πρέπει να επεξεργαστούμε τα απόβλητα που είναι σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Στεγνή, καυτή, όξινη, αλκαλική κατάσταση. Ψάχνουμε τις καλύτερες λύσεις για την ανακύκλωση της κόκκινης λάσπης. Υπάρχουν πιο καινοτόμοι τρόποι για να ανακυκλώσουμε την κόκκινη λάσπη. Στο Βέλγιο οι επιστήμονες τη θερμαίνουν στους 1300 βαθμούς Κελσίου. Οι επιστήμονες από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα RedMat εφαρμόζουν κάποιες καινούργιες ιδέες εδώ. Σε αυτόν τον κλίβανο του εργαστηρίου λιώνουμε τα απόβλητα. Όταν τα μεταλλικά κατάλοιπα λιώνουν, τα ψυχραίνουμε στον κάδο. Το τελικό προϊόν που ανακυκλώνεται μοιάζει με γυάλι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντιδραστική ουσία για τη δημιουργία, για παράδειγμα, πρώτων υλών για κατασκευές. Το τελικό υλικό αναλύεται εξονυχιστικά για να καθοριστεί με ακρίβεια η εσωτερική του σύνθεση. Μπορούμε να έχουμε μια ακριβή ποσόστοση των στοιχείων που περιέχονται και επίσης τη συγκέντρωση που υπάρχει. Μπορούμε να δούμε πραγματικά πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στοιχείων, όπως είναι το πυρίτιο, το αλουμίνιο, το ασβέστιο, το νάτριο, το οξυγόνο που υπάρχουν στο υλικό. Το γυαλί από κόκκινη λάσπη αναμειγνύεται στη συνέχεια με άμμο και γραφίτι για να παράξει κατασκευαστικά υλικά όπως τούβλα, ελαφρά μείγματα και κεραμίδια. Για μας είναι πολύ σημαντικό να μειώσουμε την παγκόσμια παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα. Όχι μόνο αυτό. Προσέχουμε επίσης το παγκόσμιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτής της διαδικασίας. Αυτά τα προϊόντα είναι πιο πράσινα υπό την έννοια ότι χρησιμοποιούμε μόνο τα κατάλοιπα. Θέλουμε να το κάνουμε χωρίς τους επιβαρυντικούς παράγοντες που είναι μηχανικά και φυσικά στοιχεία. Στόχος, όπως λένε οι ερευνητές, είναι να πενταπλασιάσουν την ποσότητα της κόκκινης λάσπης που ανακυκλώνεται κάθε χρόνο μέσα στην επόμενη δεκαετία.